δεύτερη πενταετία. Νομίζω ότι αξίζει να πούμε ότι το ΚΚΕ και οι ευρωβουλευτές και οι δύο που είχαμε, κάναμε μια προσπάθεια μπροστά στην προεκλογική περίοδο που ζήσαμε να θέσουμε τα βασικά ζητήματα κατά τη δική μας αντίληψη που έπρεπε να ανησυχήσουν τον ελληνικό λαό. Ότι υπάρχουν ευρωενωσιακές σφραγίδες σε μια σειρά από αποφάσεις που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Από την ακρίβεια, τους μισθούς, τον πληθωρισμό, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, την κοινή αγροτική πολιτική, το πώς επηρεάζει αυτό τις τιμές των τροφίμων, των προϊόντων, την εμπλοκή της χώρας μας σε δύο πολέμους στην περιοχή, στον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Πράγματα που σε μεγάλο βαθμό υπάρχει μια κοινή στρατηγική κατεύθυνση όλων των άλλων κομμάτων, με βάση τις ψήφους και τη στάση τους. Σε κάθε περίπτωση, εμείς νομίζουμε ότι αυτή η πολιτική πήρε ένα μήνυμα χθες το βράδυ κατά δίκης. Αυτό φαίνεται και από το πώς η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή τη μείωση που είχε το 10-12 πόσο έκατσε τελικά η μπήλια, όσο και ένα μεγάλο κομμάτι της αποχής που είναι πολιτική αποχή, παρά το γεγονός ότι εμείς δεν συμφωνούμε με αυτό. Σε κάθε περίπτωση, νομίζουμε ότι υπάρχει σήμερα ένας ισχυρός πόλος συσπήρωσης δυνάμεων μέσα στην ελληνική κοινωνία, αυτό είναι το ΚΚΕ, που μπορεί την επόμενη μέρα να συνεχίσει τον αγώνα για τις διεκδικήσεις, για όλα αυτά που έχουμε ανάγκη. Αυτό θα προσπαθήσουμε εμείς να κάνουμε με τις ανανεωμένες μας δυνάμεις. Δεν το βάζουμε κάτω. Είναι όλα τα προβλήματα μπροστά και συνεχίζουμε. Πάμε στον κύριο Λαμβάνο. Ναι, γιατί βέβαια. Το ΚΚΕ αντιλαμβάνω ότι από το 90 και μετά δεν το αφορούν αυτές οι συζητήσεις για συνεργασίες, από όποιον και αν προέρχονται. Μας αφορούν πάρα πολύ οι συζητήσεις για συνεργασίες όταν προκύπτουν μέσα στο εργατικό λαϊκό κίνημα, μέσα στα σωματεία, στα συνδικάτα, στους μαζικούς φορείς. Εκεί όπου πραγματικά έχουμε ανθρώπους από όλα τα κόμματα οι οποίοι έχουν προσεγγίσει το ΚΚΕ το προηγούμενο διάστημα, αυτό, αν θέλετε, αντανακλάστηκε και στο ψηφοδέλτιο για τις ευρωπαϊκές εκλογές, τις ευρωεκλογές τις τωρινές του ΚΚΕ. Σε κάθε περίπτωση, αυτό νομίζω που έχει αξία να θέσουμε σήμερα είναι ότι ενώ διατηρείται ένας αρνητικός συσχετισμός σύμφωνα με τη δική μας αντίληψη απέναντι στον ελληνικό λαό, και αυτό το κρίνω με βάση τις ανάγκες που έχει ο ελληνικός λαός και τα δικαιώματα τα οποία χάνει από τη μία και από την άλλη τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξυπηρετεί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί μπορεί λεφτόδεντρα, να λέει ο κ. Ρωμανός, ότι δεν υπάρχουν, αλλά λεφτόδεντρα υπάρχουν για τους λίγους. 35 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι λεφτόδεντρα για τους λίγους. Τα προαπαιτούμενά του θα μπουν τώρα στο παιχνίδι. Άρα λοιπόν, απέναντι σε αυτόν τον αρνητικό συσχετισμό, ο οποίος ήδη δηλώνεται με τις αυξήσεις στο ρεύμα, με τις αυξήσεις στα εμφιαλωμένα, με τις αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά και πάει λέγοντας, απέναντι έχει ένα ΚΚΕ το οποίο τα τελευταία χρόνια γίνεται ισχυρότερο. Τις τελευταίες τρεις εκλογικές αναμετρήσεις σημειώνουμε αυξήσεις στα ποσοστά του κόμματος με σχεδόν διπλασιασμό από τις τελευταίες ευρωεκλογές. Και εκεί νομίζουμε είναι όπου πρέπει κάθε άνθρωπος ο οποίος προβληματίζεται, με τον οποίο συναντηθήκαμε στους μεγάλους αγώνες που έγιναν το προηγούμενο διάστημα. Εργατικούς, λαϊκούς, που ζόρισαν την κυβέρνηση, όπως οι φοιτητές, όπως οι αγρότες με τα μπλόκα τους, όπως οι απεργίες των εργαζομένων. Όλοι αυτοί μαζί που συναντηθήκαμε στον δρόμο, σήμερα έχουμε ξανά τη δυνατότητα να βγούμε μπροστά, να απαιτήσουμε τα σύγχρονα δικαιώματά μας, γιατί δεν τελείωσε η δυνατότητα του ελληνικού λαού να λέει τη γνώμη του. Δεν θα περιμένουμε το 2027 ή όποτε προκύψουν άλλες εκλογές για να ξαναμιλήσουμε. Μιλάμε, η φωνή δυναμώνει, είναι εδώ με το ΚΚΕ.